Αύριο Παρασκευή, 20 του μηνός, ώρα 7:30, ηχείος υποδέχεται και ρίχνει τα τείχη για τους δύο Ολυμπιονίκες μας. Τον Φουντούλη και τον Κιουβέτση. Δύο παιδιά μαζί με τους υπόλοιπους που μας έκαναν πραγματικά περήφανους, ειδικότερα τυχείο και το ναυτικό όμιλο. Ναυτικός όμιλος και ηχείο, και ηχείος είναι συνυφασμένοι και ταυτισμένοι. Αυτά λοιπόν τα παιδιά μας έδωσαν ένα χαμόγελο πολύ πλατή στην κρίζα περίοδο που περνάμε, με τα γεγονότα βέβαια και με τις φωτιές οι οποίες κατατρώγουν την πατρίδα μας, αλλά και με όλα εκείνα τα γεγονότα τα οποία δοκιμάζουν τους συνανθρώπους μας στο Πανελλήνιο και όχι μόνο. Αυτά λοιπόν τα παιδιά μας έδωσαν ένα χαμόγελο και μία νότα αισιοδοξίας με την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο αργυρό μετάλλιο στο Πόλο. Ο Δήμαρχος Χίου, η Δημοτική Αρχή, έχει χρέος να υποδεχτεί αυτά τα παιδιά με τις τιμές που αρμόζουν και αξίζουν. Αύριο λοιπόν τους υποδεχόμεθα, ρίχνουμε τα τείχη και φυσικά θα τους στεφανώσουμε στην κεντρική μας πλατεία, την πλατεία του Στρατηγού Πλαστήρα, για να αποδοθούν οι τιμές, οι δέουσες, σε αυτό το χαρμόσυνο γεγονός, το οποίο νομίζω ότι έγραψε πλέον, είναι γραμμένο σε χρυσές σελίδες της αθλητικής ιστορίας του νησιού μας, που έχει βεβαίως και ιστορία πριν, σε δύσκολες εποχές, όπως ο Σίλας και άλλοι οι οποίοι τίμησαν και έγραψαν ιστορία. Αυτό λοιπόν είναι το χαρμόσυνο γεγονός αύριο. Μπορώ να σας πω ότι είμαι αρκετά χαρούμενος. Προετοιμαζόμαστε και νομίζω ότι αύριο θα έχουμε την χαρά και την ξεχωριστή τιμή να υποδεχτούμε τα παιδιά μας και να αποτυπώσουμε το ελάχιστο στο πρόσωπό τους, στους αγώνες, στις προσπάθειές τους, προσπάθειες δικές τους, των γονιών τους, των δασκάλων τους και όλων εκείνων οι οποίοι μόχθησαν για να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Και η ευχή που δίνω και κλείνω με αυτό είναι να έχουμε τέτοιες επιτυχίες στο μέλλον από τα παιδιά μας, γιατί είναι η ελπίδα μας για το παρόν και το μέλλον, το δικό μας, της πατρίδος μας, του έθνους μας, του γένους μας.